Γεια μου, θα ξεκινήσουμε με σένα τώρα. Ναι. Δεν είστε φίλες με τη Ζέτα. Τι σημασία έχει. Γνωστές ήμασταν βασικά, όχι φίλες. Είχα να τη δω... Την είχα βρει πριν 3 χρόνια τυχαία και είχα να τη δω 9 χρόνια. Έτσι αισθάνθηκα στον αέρα λίγο μια αναστάτωση, γι' αυτό το ρωτάω. Μεταξύ. Όχι, απλά δεν συμφωνώ με αυτά που μου λέει, αυτό. Οκ. Και επίσης να πω ότι... το ότι μπορεί να γνωριζόμαστε με κάποιον, στιλιστικά μπορεί να μην ταιριάζουμε εδώ στο παιχνίδι. Ούτε η παραγωγή θα μας πει... θέλω να τοποθετηθώ σε αυτό, γιατί κάποιες φορές ο τρόπος που εκφράζονται κάποιες κοπέλες, στυλ δεν είναι μόνο το ότι φοράμε, αλλά και ο τρόπος που μιλάμε. Και κάποιες φορές γίνεται πολύ αγενής ο τρόπος αυτός. Και είναι κάτι που με στενοχωρεί. Αυτό ήθελα να πω μόνο. Αυτό είναι άσχετο με αυτό που σε ρώτησα. Ή είναι σχετικό? Όχι, ήθελα να το πω. Γενικά. Ναι. Ναι, αυτό που είπες ήταν κάτι που θες να πεις για τη Ζέτα, όμως. Όχι, γιατί όχι. Μου το είπες σε κάποια στιγμή που εγώ σε ρωτάω κάτι, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μεταξύ σας κάτι. Αυτά που σου λέγε προφανώς και δεν είχαν να κάνει με τα ρούχα, γιατί προφανώς και το look δεν έχει καμία σχέση με αυτό που φοράγες την προηγούμενη φορά. Μα δεν είπα ότι είναι ίδιο. Είπα το ύφος τα κοσμήματα. Εσύ γιατί μου λες τώρα κάτι? Εγώ γιατί σε ρωτάω κάτι και μου απαντάς γενικά για συμπεριφορές? Θα ήθελα να το πω εκεί, απλά. Το σκέφτηκα και μου βγήκε τώρα αυτό. Δεν έχει σχέση με τη Ζέτα συγκεκριμένα. Α, να το ξεκαθαρίσουμε. Να μην αφήνουμε στον αέρα, ξέρεις. Τέλος πάντων. Άρα γενικά συνοχλεί αυτό που συμβαίνει εδώ. Για παράδειγμα, θεωρώ κάποιες φορές την συμπεριφορά της Σιμών πολύ επιθετική, χωρίς λόγο. Όπως πότε, ας πούμε? Και πριν, που μιλούσαμε ένα μεταξύ μας. Για το κομμάτι της Καζαμπλάνκα. Εγώ δεν είμαι εδώ να υποστηρίξω κάποια κοπέλα συγκεκριμένα, ούτε έχω ομαδοποιηθεί σε κάποιες ομάδες που θέλουν να λένε οι κοπέλες. Έχω έρθει εδώ, υποστηρίζω τον εαυτό μου, ούτε βαθμολογώ επειδή θα μου πούνε οι άλλες να ανταλλάξουν βαθμό. Δεν έχω τίποτα, δηλαδή είμαι μόνη μου εδώ. Και δεν μου αρέσει όταν εγώ θα θέλω να υπερασπιστώ κάποια συμπαίκτριά μου, γιατί αυτό που βλέπω πραγματικά μου αρέσει, να πρέπει να απολογηθώ γιατί θα βάλω ένα 4 ή ένα 3. Αυτό. Γιατί σε ρώτησα εγώ να απολογηθείς? Σου είπα εγώ να απολογηθείς για αυτό που έβαλες. Αλήθεια τώρα. Δεν είπα αυτό. Είπα ότι κάποιες φορές ο τρόπος που εκφράζεσαι είναι πολύ επιθετικός. Αγάπη μου, δεν είναι επιθετικός. Απλά να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ότι είμαι πάρα πολύ ειλικρινής σε αυτό το παιχνίδι. Και πριν. Δεν επειδή σε είπα δώσαμε. Το όχι. Και πριν επειδή δώσαμε. Είμαι πολύ ειλικρινής. Η Καζαμπλάνκα, όσον αφορά το αυτό που συνέβη για την ώρα, συμφωνώ. Εγώ όταν ξεκίνησα να μιλάω στην Καζαμπλάνκα, το πρώτο που τη είπα είναι ότι είναι εκθαμβωτική. Αυτό είπα. Και εσύ και η PCCB επιλέγουν, όχι μάλλον, βασικά, συγγνώμη, μη σας βάζω και τους δύο, επιλέγετε να κρατάτε μόνο τα αρνητικά από αυτά που λέω. Αν δεν σας αρέσει η αλήθεια, συγγνώμη, αλλά εγώ παίζω σε ένα παιχνίδι που παίζουμε όλοι μαζί. Εγώ από τη δική μου την πλευρά, εγώ με την Καζαμπλάνκα προσωπικό θέμα δεν έχω, την εκτιμώ ιδιαίτερα, έχω πει και εδώ ότι είναι πολύ αντικειμενική, παρόλο που τσακωνόμαστε, ενώ άλλες δεν είναι, μάλλον καμία δεν είναι. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό. Το θέμα δεν είναι προσωπικό με την Καζαμπλάνκα. Θα το έκανα με οποιαδήποτε κοπέλα που η Μπι πήγε να πει ότι έπρεπε να χαρακτηρίσει κάπως. Αυτό είναι σαν να μην το άκουσα. Δεν θέλω καθόλου. Μα δεν ήταν ωραία η τοποθέτησή σου αυτό. Ναι, δεν θέλω να το ξαναλύσουμε. Αυτό το κομμάτι για μένα έκλεισε. Πραγματικά έκλεισε για μένα. Μακάρι, το εύχομαι. Το εύχεσαι και εγώ το εύχομαι να μην ξαναργήσει καμία. Γιατί το να αργήσει κάποια μία φορά επειδή τυχαίνει είναι. Δεν θα με αυτόν τον τρόπο. Άλλα λέω. Απέναντι σε έναν. Αλλά δεν μιλούσαμε γι' αυτό. Την ώρα που μιλούσαμε για το look, ήσουν τρομερά επιθετική. Καθόλου επιθετική. Με την Καζαμπλάνκα εννοεί. Με μένα. Γιατί για την Καζαμπλάνκα νομίζω είναι εδώ το πιο σημαντικό. Γιατί είσαι εκθαμβωτική. Το λόγο της επίθεσης, παιδιά. Δεν είμαι ποτέ επιθετική. Γιατί... Λοιπόν, εντάξει, ανοίγουμε 100 κουβέντες, ξεκινάμε από κάτι, πάμε σε χιλιάλα. Δεν τελειώσει ποτέ. Να πάμε λίγο στην κριτική για το look της Δήμητρας. Τέλος, θα τα βρείτε μετά που θα είναι η ώρα σας και της Νατάσας και της Μπι. Λοιπόν, αυτή η εικόνα μου αρέσει που έχεις φέρει σήμερα. Είναι πολύ ωραία και πάρα πολύ επίκαιρη. Αυτό το στυλ το λίγο μπόχο, το ethnic και όλα αυτά και το έχει ένα πολύ ωραίο τόνο κατεβασμένο που αναδεικνύονται όντως τα κοσμήματα. Σίγουρα είναι πάρα πολύ ενοχλητική η φόδρα που έχει αυτή η φούστα. Δηλαδή αυτό είναι, κάνει το look σου, αν ήταν για 10, να γίνεται 1. Λοιπόν, ωραία τα παπούτσια που διάλεξες. Με ενοχλεί λίγο η τσάντα. Mm-hmm. Η τσάντα δεν μου άρεσε που είναι στο ίδιο χρώμα με τα κοσμήματα. Θα προτιμούσα να είναι ή στο ίδιο χρώμα με τα ρούχα ή να είναι ένα τελείως. Μια τελείως άλλη ιδέα. Παρ' όλα αυτά, είναι μια ωραία εικόνα. 3. Ευχαριστώ. Τι γίνεται σήμερα? Εύελιν,
Ξέρεις τι γίνεται. Τι. Είναι όλες τους ωραίες σήμερα. Μπράβο. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο. Και βλέπουμε πολύ ωραία outfit που έχουμε να συζητήσουμε. Και αναστατωμένες. Πάρα πολύ. Άκου. Έχεις επιλέξει πάρα πολύ ωραία χρωματική παλέτα, το έχεις πάει φανταστικά. Έχεις κάνει όμως δύο τεράστια λάθη. Έχεις βάλει αυτό το τζάκετ στο οποίο καταπίεσες αυτό το υπέροχο κόσμημα στο λαιμό σου και μετά μου έχεις αφήσει τα μαλλιά σου κάτω, αντί να τα βάλεις όλα πίσω ή να αφήσεις δύο τουφάκια ή να μου τα δέσεις όλα. Κοίτα τι ωραίο που είναι. Ανέπνευσε, ξαφνικά βλέπω κοσμήματα. Πάρα πολύ ωραίο το σακάκι που έχεις επιλέξει. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα στις ίδιες αποχρώσεις, αυτές τις κατεβασμένες, να έχεις ένα ethnic bumper. Από αυτά που έχεις φέρει κατά καιρούς και μας αρέσουν πάρα πολύ. Η τσάντα μου αρέσει με αυτό το look. Τρία. Λάκη. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος γιατί το διπορικό σου στην Πάτρα πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Εγώ αντί για αυτό το bomber και βεβαίως τη φόδρα όπως είπαμε, αλλά αυτό δεν ξέρω πώς σώζεται. Μπορεί να είναι ένα άλλο layer το ίδιο ύφασμα να το κάνει. Την κόβεις τέλειως και βάζεις μέσα μια μακριά φόδρα. Ναι, μακριά φόδρα ή το ίδιο πράγμα σε χωρίς αυτά τα ρούς, πώς τα λένε, τα κοκκιγιά. Ή αλλιώς το σορτσάκι στο χρώμα του δέρματος που εξαφανίζεται. Έχω όμως μια άλλη ιδέα. Να είχες βάλει αυτό το top. Και να βάζαμε μία πουκαμίσα, η οποία φτάνει μέχρι κάτω από το γόνατο, και βάζουμε μέσα από τη φούστα και έτσι το κάνει φόδρα και είναι και μία πουκαμίσα. Όντως. Δεν είναι το μπουφάν που κάνει λιγάκι πιο χοντρό και σου καλύπτει αυτό το ωραίο oriental sexy physique που έχεις κάνει με τα κοσμήματα. Εγώ θα σε επιβραβεύσω γιατί είσαι αγαπάς τόσο πολύ την πόλη σου και μιλάς πολύ ωραία. Τρία. Ευχαριστώ πολύ. Πήγε πάρα πολύ ωραία. 11,5 είναι η τελική βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις και εσύ, Δήμητρα. Χαίρομαι πολύ όταν οι κριτές επιβεβαιώνουν αυτά που υποστηρίζω, γιατί αυτό που μου είπε η Ζέτα όντως δεν κολλούσε πουθενά.